βαριά καμπάνα στην εταιρεία Κοτσόβολος και για να το πούμε ολόκληρο γιατί αυτό είναι yeah. ε, που γνωρίζετε, αυτό είναι το brand name της εταιρεία στην ακόμα και για λίγο καιρό η ιδιοκτήτρια του Κοτσόβολου την εταιρεία Dixons. Γιατί Έτσι. θυμίζω ότι η Dixons έχει μπει στη διαδικασία να πουλήσει τον Κοτσόβολο, θα τον αγοράσει η ιδέα, αλλά δεν αυτό δεν έχει, έχει συντελεστεί ακόμα. ακόμα. Θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2024. Ε, Άρα ακόμα ο Κοτσόβολο ανήκει στην Dixons και εκεί έχει πάει το πρόστιμο. Λοιπόν, αφορά, το πρόστιμο είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Όπω είπε και εσύ, είναι από τα υψηλότερα που έχουν μπει. Μιλάμε για παραβάσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα τη Κοτσόβολο. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Και Επίση, μιλάμε για προϊόντα που ήταν σε έκπτωση. Θα αναφέρουμε σε ποιε περιόδου και δεν αναγράφονται η προηγούμενη τιμή. Αφορά τη φετινή Black Friday σε μεγάλο ποστό. 52 προϊόντα είναι σε αυτή την κατηγορία. Ότι δηλαδή αυτά τα προϊόντα εμφανίστηκε να έχουν εικονική Μείωση τιμή. Ή καθόλου αναγραφή. Δεν φαινόταν πουθενά, δεν μπορούσαν να συγκρίνει. Γιατί σου λέει πώ λε ότι έχει έκπτωση, αν δεν μπορεί να συγκρίνει ο άλλο. Επίση, αναφέρονταν και σε μια περίοδο του 2021. Να δούμε θα δούμε, θα δούμε πέρα, σε λίγο ναι. και τι λέει η εταιρεία, που ήταν άλλα 22 προϊόντα. Πάμε να δούμε λίγο πώ απαντάει η Κοτσόβολο, η οποία η αλήθεια είναι από τι σπάνιε περιπτώσει είναι η πρώτη εταιρεία που έχει απαντήσει πόντο-πόντο στην υπόθεση. Ε, το... Η κατάληξη είναι αυτό που διαβάζουμε. Με στόχο να προστατεύσουμε τη φήμη τη εταιρεία μα, των τριών χιλιάδων ανθρώπων μα και των χιλιάδων συνεργατών μα, θα προβούμε σε όλα τα μέσα προστασία που μα δίνει η ελληνική νομοθεσία. Πριν από αυτό, έχει πιάσει πόντο πόντο και λέει ότι οι 52 που μας κατηγορείτε περιπτώσει κωδική για την Black Friday την τελευταία σας αποδείξαμε με στοιχεία και φάνηκε να το δέχεστε ότι δεν έγινε παράβαση. Για 22 κωδικούς λέει του 2021 ήταν μια εβδομάδα τον Ιανουάριο του 2021 εκπτωτική την οποία είναι ένας κατάλογος τον οποίο τον είχαμε στο αρχείο μας. η Εταιρεία, η εταιρεία δίνει, τα πάντα. δίνει ε, τη δική της εκδοχή. Το πρόστιμο όμως είναι βαρύ. Είναι 2 εκατομμύρια. Να πω ότι από το ρεπορτάζ, επειδή, όπω είπαμε, ο Κοτσόβολο θα περάσει το επόμενο τρίμηνο στην ΔΕΗ, Φέβαια, φαίνεται ότι ό,τι πρόστιμο υπάρξει θα αφαιρεθεί από το τίμημα. Δηλαδή, α, αν <laughs> είναι 2 εκατομμύρια το πρόστιμο, θα πληρώσει η ΔΕΗ 2 εκατομμύρια λιγότερα, γιατί <laughs> ό,τι πρόστιμο προκύπτει βαραίνει την Dixon στην παλιά εταιρεία. Τέλο πάντων, θέλω να πω το εξή. Όλα αυτά. Μόνο θετικά μπορούμε να τα δούμε. Δεν θέλω να πάρω θέση για το πρόστιμο, αν είναι ή δεν ε, είναι. Θα τα, είναι δεκάτες... θα τα βρούνε. Θα τα βρούνε. Με την πλούση ή με τι εταιρείε. Το να νιώθουν οι εταιρείε ότι πρέπει να μην μα κοροϊδεύουν είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό. Και να λόγο και να τοποθετούνται και να υπάρχει διαφάνεια και να υπάρχει συγκρισιμότητα. Και αν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό που μα λένε ότι είναι φτηνότερο είναι πράγματι φτηνότερο. Και όχι να συγκρίνουμε με αυθαίρετε περιόδου. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ.